Σας υποσχεθήκαμε ενδιαφέροντα θέματα. Ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει και να μας δώσει ίσως και τις δικές του λύσεις στο πρόβλημα της χώρας μας αυτή τη στιγμή, της γενικότερης φτωχοποίησης της κοινωνίας μας, νομίζω ότι είναι ο κύριος Γιάννης Παπαγιάννης, ο οποίος εκτός από επιφανής δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη και στην Γερμανία, έχει εκλεγεί και σαν καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στην έδρα του εμπορικού δικαίου. Κύριε Παπαγιάννη, πείτε μας πώς βλέπετε τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας μας που βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο. Καταρχήν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι καλή δύναμη στη δουλειά σας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη χώρα για να πάει μπροστά, για να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Δυστυχώς όμως τα πράγματα, κατά την ταπεινή μου άποψη, τα τελευταία χρόνια πάνε από το κακό στο χειρότερο. Κύριε Παπαγιάννη, εσείς που είστε έγκριτος νομικός, τι νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς οι απλοί πολίτες που βρισκόμαστε σε μια δυσχερή κατάσταση? Θα ήθελα όσον αφορά τον δανεισμό να μου επιτρέψει να κάνουμε την εξής διάκριση. Έχουμε αφενός τα επιχειρηματικά δάνεια και από την άλλη μεριά τα ιδιωτικά δάνεια που αφορούν κυρίως τις κατοικίες είτε στεγαστικά είτε επισκευαστικά. Στα επιχειρηματικά δάνεια, και αυτό θέλω να το τονίσω, δίνουμε μεγάλο αγώνα οι εξειδικευμένοι νομικοί πάνω στο εξής αντικείμενο. Κατά πόσο μία διαταγή πληρωμής που εκδίδεται από την τράπεζα θα πρέπει να μπορεί στο τέλος να οδηγήσει και σε ποιο βαθμό στο να χαθεί κάποια επιχείρηση. Έχουμε δώσει πολλούς δικαστικούς αγώνες σε αυτή την κατεύθυνση. Και δυστυχώς η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, και αυτό θέλω να το τονίσω, νομίζω ότι θα έπρεπε νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, να έχει πάρει μία άλλη κατεύθυνση. Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια της δικηγορίας. Είχαμε περιπτώσεις όπου κάποιος επιχειρηματής έπαιρνε, ας πούμε, 100 εκατομμύρια δραχμές δάνειο με μεγάλο βέβαια επιτόκιο, 25 και 30% που ήταν εκείνα τα χρόνια. Βλέπουμε το φαινόμενο για τα 100 εκατομμύρια να έχει πληρώσει 200 και 300 εκατομμύρια να έχει επιστρέψει στην τράπεζα και μετά επειδή χρωστούσε άλλα 100-150 να χάνει την επιχείρησή του. Αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του 90. Εκεί η δικαιοσύνη δεν έβαλε το φρένο κατά τη δική μου επιστημονική προσέγγιση που θα έπρεπε να βάλει. Μπορούσε δηλαδή να εφαρμόσει περισσότερο και εντονότερα τις διατάξεις τις νομοθετικές και την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος εκ μέρους της τράπεζας και να πει stop. Και οι θέσεις εργασίας θα είχαν παραμείνει περισσότερες και η εισαγωγή συναλλάγματος μέσα από τις εξαγωγές των προϊόντων θα είχαμε πετύχει και τα ασφαλιστικά ταμεία θα είχαν χρήματα από τις εισφορές που θα δίνανε οι επιχειρηματίες. Οι επιχειρήσεις αυτές έκλεισαν και ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, επιτρέψτε μου τη λέξη, κουφάρια επιχειρήσεων που τόσα χρόνια δεν παράγουν τίποτα. Και πολλά από αυτά που τα πήραν οι τράπεζες πληστηριασμού, τι κατάλαβαν, τα κράτησαν και τελείωσε. Καταστράφηκαν άνθρωποι, καταστράφηκαν οικογένειες, μείναν άνθρωποι άνεργοι, τα ταμεία πτώχευσαν και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο σήμερα. Μήπως αν η δικαιοσύνη ήταν λίγο πιο ευνοϊκή προς τους επιχειρηματίες, εφαρμόζοντας τέτοιες διατάξεις, θα ήταν καλύτερα και η οικονομία στη χώρα, αναρωτιέμαι πολλές φορές. Και αυτό το βλέπω, κυρία Νίκα, και στις σημερινές συγκυρίες όσον αφορά τα ιδιωτικά δάνεια. Μπορούμε δηλαδή τόσο εύκολα, και βλέπω δικαστές και στεναχωριέμαι, τόσο εύκολα να απορρίπτουν αιτήσεις για υπερχρεωμένη οικοκυριά. Αναρωτιέμαι γιατί. Αφού φαίνεται από τα στοιχεία ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί. Και σίγουρα είναι ανεξάρτητο γιατί πήρε ένα μεγάλο δάνειο παλιά. Πήρε το δάνειο του, το έδωσε η τράπεζα. Το μεγάλο ή το μικρό ή το ελάχιστο ή το πολύ μεγάλο δάνειο. Η τράπεζα έλεγξε τα πάντα και έδωσε το δάνειο. Και σήμερα αποδεδειγμένο ο πολίτης, ο οικογενειάρχης, ο άνθρωπος με τα παιδιά, ο άνεργος, ο υπερήλικας δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις που έλεγε η δανειακή σύμβαση. Το δικαστήριο πρέπει ελαφρά την καρδία να λέει όχι, απορρίπτω την αίτηση για την υπερχρεωμένη οικοκυριά. Και βλέπουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Επίσης, ένα άλλο που θέλω να το επισημάνω είναι ότι έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο τι λέει ο νόμος, αλλά και ποια είναι η προσωπικότητα του δικαστή. Βέβαια. Δηλαδή, έχουμε δικαστές και γνωρίζουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη νομική επιστήμη, που είναι πραγματικά πιο ακριβοδίκη και πιο φιλάνθρωπη, αν μου επιτρέπετε την λέξη αυτή, και κάποιοι άλλοι συλλειτουργοί στην απονομή δικαιοσύνης δικαστές, οι οποίοι είναι προσιλωμένοι στον τύπο και στο γράμμα του νόμου με τη στενή έννοια. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να χάνουν τα σπίτια τους και την περιουσία τους, και σήμερα αυτή η κατάσταση να αρχίζει να παίρνει διαστάσεις που είναι επικίνδυνες για την κοινωνική συνοχή και για την ηρεμία και για την τάξη και για την ασφάλεια και την ελπίδα που πρέπει να έχει αυτός ο τόπος. Και να βλέπουμε πράγματα που δεν θα πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να το εξετάσει αυτό η πολιτεία και σε επίπεδο νομοθετικό. Πρέπει δηλαδή η Βουλή να εξετάσει μήπως πρέπει να αλλάξει κάποιες νομοθετικές διατάξεις προς το ευνοϊκότερο για τους πολίτες. Και τώρα επίσης θα πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Υπάρχει η μάστιγα αυτή με τα ελβετικά δάνεια. Θα έπρεπε αυτό που πιστεύω προσωπικά η συντεταγμένη πολιτεία, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση,
Θέλουμε μια συντεταγμένη πολιτεία που ενδιαφέρεται για όλους τους πολίτες. Δεν θέλουμε ένα ξέφραγο εμπέλι, δεν θέλουμε μια Ελλάδα διαλυμένη. Θέλουμε μια Ελλάδα που είναι εδώ για όλους τους πολίτες. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται το τραπεζικό σύστημα όταν μπορεί να δανειστεί εύκολα ελβετικά φράγκα, αλόγιστα να δανείζει ελβετικό φράγκο και όταν μετά οι ισοτιμίες με το ελβετικό φράγκο αλλάζουν, να καταστρέφονται πάλι οι ιδιώτες και επιχειρηματίες. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Ήδη βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν θετικές αποφάσεις δικαστικές. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι, φαντάζομαι είστε. Ναι. Ευτυχώς σοφοί δικαστές, άνθρωποι δηλαδή που μελέτησαν τα πράγματα σε βάθος και εφάρμοσαν σωστά τις διατάξεις του δικαίου στα πραγματικά περιστατικά, αντιλήφθηκαν τις καταστροφικές συνέπειες των συμβάσεων με το ελβετικό φράγκο. Ευτυχώς υπάρχει θετική νομολογία σε αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι πολλοί πολίτες, αν θα προσέφεραν και τώρα, αν τους δινόταν η αφορμή ή η ανάγκη, θα είχαν μάλλον με βάση αυτή την νομολογία έκβαση. Θετική έκβαση. Το θέμα όμως, το κεντρικό σήμερα, ξέρετε, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και η εξέλιξη των διαδικασιών όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Επιτρέψτε να αναφερθούμε λιγάκι σύντομα και σε αυτό. Και βέβαια. Το να αντιγράφουμε πάλι αλόγιστα, επιτρέψτε μου τη λέξη αλόγιστα, τι κάνουμε εμείς σήμερα. Μας λένε οι θεσμοί εισαγωγικά ότι έτσι κάνουμε στη Βρετανία, έτσι κάνουμε στον Καναδά, έτσι κάνουμε στην Ολλανδία. Κάντε το κι εσείς. Κάθε, ξέρετε, κοινωνία έχει διαφορετικές αφετηρίες και στο νομικό της πολιτισμού. Και εκτός, όπως ξέρετε, από το γραπτό νόμο, οι πηγές δικαίου δεν είναι μονάχα ο νόμος, ξέρετε, είναι και τα έθιμα. Τα έθιμα τα ελληνικά δεν ταυτίζονται σε καμία περίπτωση με τα έθιμα τα ολλανδικά ή τα αγγλοσαξονικά. Και ούτε οι παροχές. Τι θα πει ηλεκτρονικός πληστηριασμός στην ελληνική εθιμική αντίληψη των πραγμάτων. Το φαντάζεστε αυτό? Αναρωτιέμαι δηλαδή οι βουλευτές μας που τα ψήφισαν αυτά τα πράγματα, πώς θα απολογηθούν στους πολίτες που τους ψήφισαν και τους έστειλαν στη Βουλή. Τι θα πούνε δηλαδή? Πώς το φαντάζονται δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ότι θα λειτουργήσει η διαδικασία του ηλεκτρονικού πληστηριασμού? Βλέπετε τι γίνεται. Θέλουμε δηλαδή μια κοινωνία με συνοχή και με ενιαία ελπίδα για το αύριο, ή μια κοινωνία που θα έρθει σε ρήξη και σε σύραξη? Και αυτό δεν έχει να κάνει με αφετηρίες ιδεολογικές. Μιλάμε σοβαρά, μιλάμε για την οικονομία, μιλάμε για τα χειροπιαστά αποτελέσματα των πολιτικών. Είτε δεξιός είτε αριστερός, είτε ό,τι θέλει, ας βαφτιστεί κάποιος. Το θέμα είναι πώς αυτή η κοινωνία θα πάει μπροστά. Και με αυτές τις αντιλήψεις, οι οποίες είναι πραγματικά κατά τη γνώμη μου αντιδημοκρατικές και δεν έχουν να κάνουν με την ελληνική αντίληψη των πραγμάτων, με το ελληνικό εθιμικό δίκαιο, ακριβώς, θα έχουμε ενδεχομένως θέματα και νομικά και κοινωνικά και πολιτικά. Τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος προκειμένου να προστατεύσει την πρώτη κατοικία? Καλώς ή κακώς να προσφύγει σε έναν νομικό, σε ένα δικαστικό, σε ένα συμπαραστάτη δικηγόρο, ο οποίος θα το συμβουλέψει σωστά. Που θα είναι εξειδικευμένος, που θα ξέρει το αντικείμενο καλά και θα είναι έτοιμος να παλέψει και θα έχει να παλέψει με θηρία. Και ξέρετε πόσο δύσκολο για έναν απλό πολίτη σήμερα να παλέψει με τα θηρία. Οι τράπεζες έχουν μεγάλα νομικά τμήματα. Τμήματα, βέβαια. Άλλο τώρα και το πώς αμείβουν τους συνεργάτες τους, αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι. Γιατί και πολλοί συνάδελφοι έχουν άλλα πράγματα να πούνε επί τούτου. Σημασία έχει ότι ένας απλός πολίτης σήμερα νιώθει ότι αδικείται και ότι φοβάται και ότι μάλλον θα χάσει σε αυτόν τον αγώνα. Έχει περάσει και αυτό, αν μου επιτρέπετε, από κάποια μέσα ενημέρωσης, όχι από το δικό σας, αλλά υπάρχει η αίσθηση γενικότερη, η διάχυτη, ότι μάλλον οι πολίτες σήμερα άδικα θα τα βάλουν με το σύστημα σε εισαγωγικά. Εμείς δεν θέλουμε πολίτες που φοβούνται την πολιτεία. Έτσι, οι πολίτες είναι μέρος της πολιτείας. Φτάσαμε όμως σε αυτό το σημείο. Να φοβάται ο πολίτης να προσφύγει στην πολιτεία, γιατί φοβάται ότι δεν θα βρει το δίκιο του. Ή ότι φοβάται ότι δεν μπορεί να αντέξει αυτόν τον αγώνα. Ενώ για την τράπεζα είναι εύκολο να πατήσει τους μηχανισμούς της, τα κουμπιά της και να κάνει διαταγές πληρωμής, πληστηριασμούς, προγράμματα, κατασχέσεις. Ένας διάσημος Αμερικανός επιστήμονας της ψυχολογίας είπε ότι οι Έλληνες έχουν πλέον την υιοθετήσει τη συμπεριφορά της κακοποιημένης γυναίκας, που ενώ εκείνη δεν φταίει, συνεχίζει να ζητάει συγγνώμη για κάτι που δεν έκανε. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπατε μόλις τώρα. Είναι πολύ εύστοχο. Απλώς αυτή την αντίληψη, όπως και η κακοποιημένη γυναίκα πρέπει να καταγγείλει την κακοποίηση, να προσφύγει στις αρχές και να βρει το δίκιο της, έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς οι Έλληνες, όλοι οι πολίτες, αλλά να βρούμε και την πολιτεία αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια. Δεν θέλουμε να περνάει από το μυαλό μας και σε κάποιους όμως δυστυχώς περνάει εκ των πραγμάτων ότι μάλλον η πολιτεία κάνει πλάτες σε κάποιους σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμείς θέλουμε μια πολιτεία η οποία δίκαια, ακριβοδίκαια, ισότιμα αντιμετωπίζει τους πάντες, και το δανειολήπτη και το δανειστή. Εξάλλου έχουν να κάνουν όλα αυτά, ξέρετε, με την ιστορία της Ελλάδας. Αυτός ο τόπος είναι ποτισμένος με αίμα. Έτσι, είμαστε ελεύθεροι μετά από αγώνες. Δεν έχουμε άλλες αντιλήψεις. Εμείς μάθαμε να αγωνιζόμαστε, να παλεύουμε για την ελευθερία. Οι Έλληνες είμαστε καταρχήν ελεύθεροι. Αυτή την ελευθερία πρέπει να προασπίσουμε σήμερα. Η ελευθερία σημαίνει και αξιοπρέπεια. Σημαίνει και τιμή, σημαίνει και ελπίδα και προοπτική. Δεν έχουμε τις αντιλήψεις και τις παραδόσεις που έχουν άλλοι λαοί στον κόσμο.
Και τολμώ να πω ότι εμείς δώσαμε ουσιαστικά φώτα στον υπόλοιπο πολιτισμό πλανήτη. Στην Ευρώπη, ξέρετε, όλα τα πανεπιστήμια αναφέρουν τους αρχαίους Έλληνες. Ακόμα και σε επιστήμες της φυσικής, όχι μόνο στις θεωρητικές. Κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συνομιλία και ελπίζω μέσα από τα λόγια σας κάποιοι συμπολίτες μας να προσπαθήσουν να βρουν μια καλύτερη λύση για το δικό τους αύριο, των παιδιών τους. Κύριε Νίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χάρηκα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θελήσετε στο μέλλον.